Νέες δηλώσεις που προκαλούν πολλά ερωτηματικά έκανε ο διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης Νίκος Καπραβέλος. Μιλώντας στην εκπομπή σήμερα του Sky, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι δεν θα κουραστώ να μιλάω για επέκταση της υποχρεωτικότητας στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό που κάνει η Ιταλία, κύριε Αναστασοπούλου, δηλαδή με την πράσινη κάρτα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι έξαρση της πανδημίας. Σε ερώτηση που του έγινε από τη δημοσιογράφο της εκπομπής, απάντησε: «Η Ιταλία επεκτείνει την υποχρεωτικότητα στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Για να πάτε κάπου πρέπει να έχετε το πράσινο πάσο εμβολιασμού ή της νόσησης». Στο σημείο μάλιστα αυτό της εκπομπής δεν παρέλειψε να κάνει παρέμβαση ο Άρης Πορτοσάλτε που ήταν στο πάνελ, προκειμένου να σιγοντάρει τον Καπραβέλο λέγοντας και σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους: «Οι εργαζόμενοι στον κρατικό τομέα πρέπει να είναι όλοι με το πιστοποιητικό, να πιέσουμε την κυβέρνηση, κύριε Καπραβέλο». Οι εργαζόμενοι στον κρατικό τομέα πρέπει να είναι όλοι με το πιστοποιητικό. Και από τη δική του πλευρά, ο κύριος Καπραβέλος είπε: «Ακριβώς, κύριε Πορτοσάλτε, η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να συνεχιστεί, η οικονομία πρέπει να αναπνεύσει, η ψυχολογία μας πρέπει να είναι σε ανώτατο επίπεδο. Έχουμε το όπλο στα χέρια μας. Δεν καταλαβαίνω το δισταγμό της επέκτασης της υποχρεωτικότητας».